Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλοι, καλησπέρα. Τιμή και χαρά μου που είμαι μαζί σας απόψε. Έχει δίκιο ο Πρίτανης, μετά το γραμματέα δεν είναι και τόσο εύκολο να σταθεί στο βήμα αυτό. Θα προσπαθήσω πάντως, εν συντομία, να μοιραστώ μαζί σας την αγωνία και τους προβληματισμούς, πιστεύω, του σύνολου του προσωπικού που διεργάζεται στον χώρο των ανεξαρτήσεων, που εδώ και τρεις μήνες, με ένα ευνηδιαστικό τρόπο, ζει και βιώνει μια καθημερινή ένταση χωρίς καν να έχει κατατεθεί βέβαια επίσημα κάτι, με διαρροές, με φημολογίες, σε μια κατάσταση ομοιρίας, παλεύοντας κάθε μέρα με ανθρώπους που ζουν προσωπικά και οικογενειακά δράματα, στο δρόμο, στη φυλακή και και στα σπίτια. Το Νοέμβριο του 2003, το Υπουργείο Υγείας, χωρίς να προηγηθεί ο στοιχειώδης διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς, εξήγηλε τη δημιουργία ενός υπεροργανισμού του ΕΟΠΑΕ, όπου προβλέπει τη συγχώνευση όλων των εγκεκριμένων οργανισμών και προγραμμάτων απεξάρτησης. Ένα αθηνοκεντρικό, υπερσυγκεντρωτικό και δίσκαμπτο υπερφορέα, χωρίς καμία αναφορά στις τοπικές κοινωνίες για την περιφερειακή ανάπτυξη. Εδώ και τρεις μήνες, λόγω αυτής της εξαγγελίας, το προσωπικό που εργάζεται στην απεξάρτηση βρίσκεται σε μόνιμη ένταση και σύγχυση. Κανένας σχεδιασμός δεν μπορεί να προχωρήσει, υπονομεύοντας εν τέλει το ίδιο το θεραπευτικό έργο. Συνάδελφοι με ειδικές συμβάσεις ιδιωτικού ορισμένου χρόνου, με ΕΣΠΑ, ΕΟΑΕΔ, Επικορικό και ΔΑΠΗ, το λεγόμενο μπλοκάκι, που αποτελούν και το 50% της δύναμης του προσωπικού μας, κάνουν υπερπροσπάθεια να συγκεντρωθούν στο δύσκολο καθημερινό έργο της απεξάρτησης. Συνάδελφοι στο street court, στις φυλακές, στη θεραπευτική κοινότητα, στις ανοιχτές δομές για νόμιμες και παράνομες εξαρτήσεις, δίνουν αγώνα να ανταποκριθούν ανεπηρέαστα και χωρίς εκτός τις προσδοκίες και στις ανάγκες εκατοντάδων οικογενειών. Σημειώνω ότι στη συγκυρία του 2024, τουλάχιστον στο δικό μας πρόγραμμα, βιώνουμε την μεγαλύτερη αύξηση σε αιτήματα θεραπείας και στα νόμιμα και στα παράνομα. Αλλά και στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί με ηρεμία για ενημέρωση, υποστήριξη και υποστήριξη που ζητάνε σχολεία, τοπικοί σύλλογοι, επαγγελματικά σωματεία. Κάθε μέρα έρχονται αιτήματα από τα σχολεία όλου του νομού και όλης της Ανατολικής Κρήτης όπου και στα Χανιά για αιτήματα, βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς και από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι επιχειρείται αλλαγή παραδείγματος στην πολιτική για τις εξαρτήσεις. Η βιοιατρική προσέγγιση ενός σύνθετου φαινομένου και η παθολογικοποίηση του ανθρώπου με προβλήματα χρήσης, αντί μιας ολιστικής προσέγγισης, είναι οπισθοδρόμηση την ώρα μάλιστα που η σύγχρονη διεθνής επιστημονική συζήτηση και η πολιτική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας εστιάζουν στους κοινωνικούς προσδιοριστές της υγείας και στην ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων και ανισοτήτων μέσα στην κοινωνία. Το διοικητικό σχήμα που προτείνεται με τον υπεροργανισμό στερεί από τους πολίτες την επιλογή θεραπευτικής προσέγγισης και αντικαθιστά το συνεχές της φροντίδας από άκαμπτα νοσοκομιακού τύπου πρωτόκολλα. Στερεί επίσης την ευελιξία των θεραπευτικών προγραμμάτων για την άμεση προσαρμογή και ανταπόκριση στις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες. Ταυτόχρονα δεν κάνει καμία αναφορά στην αναγκαία ανάπτυξη της έρευνας και της εκπαίδευσης του προσωπικού και της εκπαίδευσης των επαγγελματιών, που επιβάλλει η πολυπαραγοντική και συνεχώς μεταβαλλόμενη φύση του φαινομένου της εξάρτησης. Σήμερα χρειάζονται περισσότερα βήματα, σίγουρα χρειάζονται περισσότερα βήματα για καλύτερο, κεντρικό και ενιαίο σχεδιασμό προκειμένου την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και την αποτελεσματικότερη πρόληψη, θεραπεία, επανένταξη, έρευνα και εκπαίδευση του προσωπικού. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 21-24, ωστόσο, που εκπονήθηκε από την Αρμόδια Επιτροπή και τον Εθνικό Συντονιστή, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Η πανδημία φαίνεται καθυστέρησε αποφάσεις και το τσουνάμι των συγχωνεύσεων που ακολουθεί. Δικαίως μπορεί να υποθέσει κανείς με τον τρόπο που γίνεται η μεταρρύθμιση ότι απειλείται ο δημόσιος δωρεάν χαρακτήρας των προγραμμάτων μας με πιθανότητα νοσηλείου. Να πω εδώ ότι οι κινητοποιήσεις όλων των συναδέλφων και η συμπαρμπόρευση με άλλους φορείς
νομίζω ότι έφερε μια πρώτη υποχώρηση, καθώς στην τελευταία διαρροή στο υποκατάθεση νομοσχέδιο δεν αναφέρεται αυτό που αναφέρεται στο πρώτο, ένα άρθρο που έλεγε ξεκάθαρα για τις προϋποθέσεις δημιουργίας ιδιωτικών θεραπευτικών προγραμμάτων. Βγήκε στη δεύτερη αυτή διαρροή και από όσο ακούσαμε και τον Υφυπουργό, λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι τέτοιο άρθρο στο υποκατατεθέν νομοσχέδιο. Είδομε. Άρα και η σταδιακή μετατόπιση σε μια διαχειριστική λογική του προβλήματος με έμφαση στη μείωση βλάβης και στην απλή παροχή υπηρεσιών χαμηλής ποιότητας χωρίς τελικό στόχο την πλήρη και ισότιμη επανένταξη. Η υποστελέχωση χρόνια τώρα, η κυριαρχία των λεγόμενων ευέλικτων σχέσεων εργασίας και η γύρανση του προσωπικού αορίστου χρόνου, το προσωπικό αορίστου στο δικό μας το πρόγραμμα που είναι και το 50% της δύναμης, είναι πάνω από 50 ετών, 50+. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι στην πρώτη γραμμή έρχονται με τόσο δύσκολες συνθήκες, με τόσο δύσκολους όρους. Ζητάμε ουσιαστικό διάλογο με βάση δεδομένα και αξιολόγηση. Η θεραπεία με βάση έρευνες αποτελεσματικότητας με οικονομική αξιολόγηση συμφέρει και επιστρέφει πίσω στην κοινωνία πολλαπλάσια, ακόμα και με οικονομικούς όρους που τόσο πολύ ενδιαφέρουν κάποιους. Τα θεραπευτικά προγράμματα χρειάζονται την κοινωνία δίπλα. Η απεξάρτηση είναι σκληρός επαγγελματικός χώρος με πολλές απαιτήσεις σε όλα τα επίπεδα. Τα επόμενα χρόνια η προσέλκυση προσωπικού θα γίνεται όλο και δυσκολότερη. Αν απαξιώσουμε ακόμα περισσότερο το χώρο της απεξάρτησης, χαμένη θα είναι η κοινωνία. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι σκιές θα κυκλοφορούν δίπλα μας. Περισσότερη εγκληματικότητα σε όλες τις πόλεις. Στο σημείο αυτό δεν μπορώ να μην ξεχωρίσω τη διαχρονική, συνεπή και επιστημονικά τεκμηριωμένη στήριξη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σε όλες τις δομές απεξάρτησης. Τη σταθερή προσήλωσή του στην ενίσχυση του δημόσιου δωρεάν χαρακτήρα της απεξάρτησης και την ολιστική προσέγγιση. Με 33 χρόνια στο πεδίο των εξαρτήσεων, διαβάζοντας τις θέσεις και προστάτης του Παναγιώτη Κατηφέ σχετικά με την εξαγγελθήσα ίδρυση του νέου υπερφορέα, δεν μπορώ να διαφωνήσω σε τίποτα. Μοιράζομαι την ίδια αγωνία για το μέλλον της απεξάρτησης και της κοινωνίας μας γενικότερα. Το ΚΚΕ συμβάλλει ουσιαστικά στο διάλογο για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και μοιράζεται τις αγωνίες και ανάγκες των εργαζομένων στο δύσκολο πεδίο των εξαρτήσεων. Προσωπικά ευχαριστώ για τη στήριξη και τους γόνιμους διαλόγους πάνω στους προβληματισμούς για την καλύτερη αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος των εξαρτήσεων και την αποτελεσματικότερη πρόληψη, θεραπεία και επανένταξη. Σας ευχαριστώ.